Με μέτρα ασπιρίνες εξακολουθεί και επιχειρείται να αντιμετωπιστεί η βαριά ασθένεια της ανεργίας στο Βόλο και τον ευρύτερο νομό Μαγνησίας. Ένα ακόμη πρόγραμμα κοινοφελούς απασχόλησης με πεντάμινες συμβάσεις και αμοιβές έως 490 ευρώ το μήνα θα αρχίσει να τρέχει σύντομα στην περιοχή, όπου η ανεργία καλπάζει με ποσοστά κοντά στο 40%. Το νέο πρόγραμμα προβλέπει την προσωρινή δημιουργία 1.000 περίπου θέσεων απασχόλησης σε δήμους και στην περιφέρεια. Δυστυχώς αυτά τα μέτρα είναι ασπιρίνες, το έχουμε ξαναπεί, δεν λύνεται τίποτα. Έχει αποδειχτεί κατά το παρελθόν ότι αυτή η εργασία και ειδικά η αμοιβόμενη κάτω της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας δεν δίνει προοπτικές ούτε στον ίδιο τον εργαζόμενο που θα πάει. Βέβαια, πολλοί από αυτούς, οι περισσότεροι μάλλον από αυτούς, είναι όλοι άνεργοι. Οπότε είναι κάτι το προσωρινό και από εκεί και πέρα δεν δημιουργούνται νέες θέσεις εργασίας. Δηλαδή, αυτό που έπρεπε η κυβέρνηση να κοιτάξει, η καινούργια κυβέρνηση, είναι ότι εφόσον εντάσσονται σε ένα πρόγραμμα, να μπορούσαν να τους εξασφαλίσουν τη συνέχιση της εργασιακής σχέσης και όχι απλώς για 5-8 μήνες όσο θα είναι ένα πρόγραμμα το να επιδοτηθούν. Και με τι μισθούς θα επιδοτηθούν βέβαια για ένα πρόγραμμα το οποίο θα λήξει και μετά δεν παρέχεται καμία προοπτική, δηλαδή θα είναι και πάλι άνεργος. Το νέο πρόγραμμα πεντάμινης απασχόλησης προβλέπει την πρόσληψη μακροχρόνια ανέργων καθώς και μελών οικογενειών όπου επίσης δεν υπάρχουν εργαζόμενοι. Οι αμοιβές για τους κάτω των 25 ετών φτάνουν τα 427 ευρώ το μήνα και για τους άνω των 25 τα 490. Είναι σαν να δίνεις ένα εισόδημα για κάποιο χρονικό διάστημα, μπορεί κάποιες υπηρεσίες να επωφελούνται και να μπορέσουν να βγάλουν εις πέρας κάποιες εργασίες ή να αντιμετωπίσουν κάποιες εργασίες όπως είναι και στους Δήμους να βοηθηθούν, αλλά από εκεί πέρα δεν λύνεται τίποτα. Αντί να δοθούν θέσεις εργασίας όπως είναι και στο Δήμο, μόνιμες θέσεις εργασίας ή σε άλλους φορείς ή σε επιχειρήσεις να διοχετευτούν τα χρήματα για να μπορέσουν να δημιουργήσουν θέσεις εργασίας, δεν μπορεί να λύσουμε κάτι έτσι.